τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο, δήμαρχο Σουφλίου, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αρκετά είναι τα σοβαρά ζητήματα της περιοχής. Θα ξεκινήσουμε με την ευχάριστη είδηση. Ένα έργο που αναγγέλθηκε πριν ένα περίπου χρόνο, θα αποτελέσει γεγονός από αρχές Σεπτεμβρίου, είναι η σχολή Υφαντικής που θα λειτουργήσει στο Σουφλί. Μια σοβαρή σχολή με αρκετή ζήτηση. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Παπαδόπουλε. Πραγματικά έτσι είναι. Θυμάστε ότι στο Σουφλί είχε επισκεφθεί ο κύριος Γιατρομανολάκης, τότε υφυπουργός, ανακοίνωσε το πιλωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την χειροτεχνία και πράγματι αρχίζουμε να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα το υλοποιήσει το Κέντρο Επιμόρφωσης Διαβιομάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εντάσσεται στο πλαίσιο αναζωογόνησης των τοπικών χειροτεχνικών μονάδων ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξη χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάπτυξης. Έχουν ξεκινήσει ήδη εγγραφές, οι αιτήσεις λήγουν στις 6/9 του 2024, η έναρξη των μαθημάτων ξεκινάει στις 24/9 και λήγει 31/12 του 2025. Σε κάθε δομή θα υπάρχουν 15 που μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν, είναι διάρκειας 1040 ώρων από ό,τι θυμάμαι. Περίπου δύο χρόνια. Περίπου δύο χρόνια θα διαρκέσει. Ναι, είναι θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και με την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα, οι εκπαιδευόμενοι θα παίρνουν πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Ναι. Πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας, να είναι απόφοιτοι γυμνασίου και από εκεί και πέρα μπορούν να κάνουν τη σχετική αίτηση. Υπάρχει τρεμελής επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θα εξεταστούν, οπότε θα ξεκινήσουν με το καλό. Το Σεπτέμβριο η χειροτεχνία θα ξεκινήσει η υφαντική και στο Σουφλί. Τώρα βέβαια αυτό που δεν ξέρουμε θα είναι υφαντική, πλεκτική, με την παραδοσιακή της μορφή. Θα είναι κάτι που θα θέλουν να δείξουν τα παραδοσιακά στοιχεία της περιοχής ή θα είναι βιομηχανική υφαντική που σημαίνει και παραγωγή και ενίσχυση της παραγωγής και των γνώσεων και της κατάρτισης αυτών που θα ασχοληθούν με τον κλάδο. Νομίζω ότι και μόνο στο κτίριο που γίνεται η εκπαίδευση δείχνει ότι θα αφορά την ιστορία του υφάσματος, τις υφαντικές ίνες, θα υπάρχει μάρκετινγκ χειροτεχνίας, προετοιμασία του αργαλιού με τεχνικές ύφασης, επιχειρηματικότητας και χειροτεχνίας, τα χρώματα, την κοστολόγηση τέτοιων παρομοίων έργων. Θα είναι κάτι διαφορετικό και γι' αυτό και οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα είναι θα πρέπει να έχουν σχετική εμπειρία, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι πέρα από την προκήρυξη για προσέλευση και ένταξη μαθητών φοιτητών είναι παράλληλα και εκπαιδευτικού προσωπικού 6 θέσεις αλλά και γραμματιακή υποστήριξη για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να έχει εκεί να είναι απόφοιτος λυκείο, να έχει γνώση αγγλικής και παράλληλα να ξέρει και υπολογιστές αλλά και να έχει μία εμπειρία σε αντίστοιχη επιχείρηση χειροτεχνία διοικητικής απασχόλησης. Άρα λοιπόν είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο διότι θα προείσταται, θα επιβλέπονται όλη αυτή η εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα, οι αποφοιτήσαντες θα είναι πιστοποιημένοι και ευρωπαϊκώς, καθώς η σχολή αυτή δίνει, νομίζω, 120 ECTS βαθμούς. Έτσι είναι, ναι. Ακριβώς. Έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε. Βεβαίως όμως, εμείς όπως γνωρίζετε, το αίτημά μας και σήμερα είχαμε και τη δήλωση του Προέδρου της ΠΕΡ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη, συμπαραστάτη και υποστήριξη του αιτήματος για δημιουργία κτηνιατρικής σχολής. Το Σουφλί συνεχίζει να διεκδικεί. Έχουμε την ευλογία και τη στήριξη των δύο συμβασμιωτάτων και νομίζω ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα δεν γνωρίζω ποιοι κατά τις εγγραφές, πόσα άτομα θα εγγραφούν και πόσα θα παρακολουθήσουν αυτή τη σχολή, αλλά πιθανόν να υπάρξουν και από άλλες περιοχές της Ελλάδος ενδιαφερόμενοι. Είναι ανοιχτή πρόσκληση, δεν έχει περιορισμούς, δεν έχει εδαφικούς προσδιορισμούς. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει το τοπικό ενδιαφέρον και περισσότερο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο προκειμένου να κατασκευάζουν χειροτεχνήματα και υφαντικά τα οποία θα μπορούν να τα προωθούν και να κάνουν το Σουφλί πέρα από το μετάξι ακόμα και πιο γνωστό και πιο φημισμένο. Βέβαια. Είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την
παραγωγή. Το σουφλί ενδείκνυται, τουλάχιστον όσον αφορά στην υφαντική. Και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και θεαματικά αποτελέσματα. Να έχουμε νέες ιδέες, νέα σχέδια, νέα προϊόντα μέσα από να την έχουμε ενδιαφέρον των... από την πολιτεία για αυτές τις περιοχές που έχουν δημογραφικό πρόβλημα. Θα πρέπει να είναι στην πράξη το ενδιαφέρον, να είναι συνεχή και να δημιουργήσουμε αυτή την ελπίδα και την αισιοδοξία, όπως προηγουμένως άκουσα προανέφερε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Ρομίλος, ο δήμαρχος του Δημοτικού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν γενναίες αποφάσεις προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η ισόρροπη ανάπτυξη στον ομό Εύρου, γιατί από όλο το σχεδιασμό των πανεπιστημιακών τμήματων έχει εξελιχθεί το σουφλί, πρέπει πλέον να γίνει, είναι μια δικαίωση και ένα δίκαιο αίτημα του σουφλίου και μάλιστα είναι και μια δήλωση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΣ Θεσσαλονίκη σε ερώτηση δημοσιογράφου του τηλεοπτικού σας σταθμού ότι για την ισόρροπη ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει πανεπιστημιακό τμήμα και στο σουφλί. Θα πρέπει οι βουλευτές να απαιτήσουν και να ζητήσουν την άμεση υλοποίηση αυτής της δέσμευσης του κυρίου Πρωθυπουργού και πολύ περισσότερο ότι στο σουφλί υπάρχει κτηριακό απόθυμα και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε. Κύριε Δήμαρχε, αναφέρεστε πανεπιστημιακού επίπεδου. Ενδιαφέρεστε στην κτηνιατρική σχολή συγκεκριμένα, ένα αίτημα που έχετε καταθέσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και γι' αυτό συζητάτε, όχι για κάτι άλλο. Γι' αυτό συζητάμε, κύριε Παπαδόπουλε, εδώ είμαστε. Η κτηνιατρική σχολή είναι αυτή που δένει και με τα πλεονεκτήματα της περιοχής. Θα πρέπει οι φοιτητές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να γίνονται σε περιοχές που υπάρχει το φυσικό αντικείμενο και όχι σε πόλεις που θέλουν ορισμένοι καθηγητές να μην γνωρίζουν οι σπουδαστές τι είναι τα ζώα, ποια είναι τα πτηνά και όλα αυτά να βγαίνουν μόνο κατά τύπης επιστήμονες. Θέλουμε επιστήμονες που να έχουν άριστες γνώσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μία εξωστρέφεια και όπως έχω δηλώσει αλλά και έχω καταθέσει πρόταση, θα πρέπει να γίνει παράλληλα και αγγλόφωνο τμήμα κτηνιατρικής επιστήμης στο σουφλί, προκειμένου να έρθουν, όχι να φεύγουν τα δικά μας τα παιδιά να φοιτούν σε αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές, αλλά να έρχονται από άλλες περιοχές όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Τουρκία να σπουδάζουν στο σουφλί. Ας δείξουμε εξωστρέφεια και ας προσέξουμε αυτές τις περιοχές που παλιότερα πρόσφεραν τα πάντα στην πατρίδα και οφείλουμε πολλά να κρατήσουμε εκεί τη δραστηριότητα όλων αυτών των ανθρώπων που πραγματικά σε αντίξωες συνθήκες, αν θέλετε από φυσικές καταστροφές αλλά και από οικονομική κρίση, συνεχίζουν να αγωνίζονται και να παλεύουν να κρατήσουν τα καταστήματά τους και τις επιχειρήσεις τους ανοιχτά. Κύριε Δήμαρχε, για να προωθηθεί κάποιο αίτημα που αφορά την κτηνιατρική σχολή, πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση από τις Βρετανικές αρχές και το Βρετανικό Συμβούλιο και να κατατεθεί φάκελος που να αναφέρει ακριβώς τους στόχους της σχολής, την έδρα, τις προϋποθέσεις, το τι υποδομές υπάρχουν. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα. Σημαίνει κύριε Παπαδόπουλε, δεν έχουν γίνει διότι δεν υπάρχει ακόμα πολιτική απόφαση. Για τους ίδιους λόγους που όπως προηγουμένως μιλήσατε για ψυχολογία. Υπήρχαν όλα αυτά, υπήρχε η δασολογία στην Οριστιάδα, υπήρχαν τα υπόλοιπα, θα θυμάστε παλιότερα, εγώ είμαι και παλιότερος, γνωρίζω τον αγώνα που γινόταν για την ίδρυση της ιατρικής σχολής εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Θα πρέπει πλέον το ενδιαφέρον έμπρακτα να το δείξει η πολιτεία. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν όταν η πολιτεία πάρει τη σχετική απόφαση. Δεν στερούμαστε πουθενά, δεν είμαστε επέτες, απαιτούμε και ζητούμε και είναι δίκαιο το αίτημά μας η κτηνιατρική να γίνει στο σουφλί. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε και όπως γνωρίζετε έχουμε και την ευλογία και την συμπαράσταση και των δύο σεβασμιωτάτων και της Αλεξανδρούπολης, Τριανούπολης, Σαμοθράκης αλλά και των Δημοτικού Ορεστιάδας και Σουφλίου. Πάντως, Δήμαρχε, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση, δηλαδή από τα κεντρικά έτσι, και υποστηριχθεί το αίτημά σας, θα ερωτηθεί το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, αν μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο τμήμα. Εκεί υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Βρετανικών αρχών. Έχετε συζητήσει μαζί τους. Αυτό που χρηματοδοτεί, κύριε Παπαδόπουλε, γνωρίζετε ότι είναι και αυτός ο οποίος βάζει τους κανόνες. Όταν λοιπόν αυτά τα πανεπιστήμια που λειτουργούν χρηματοδοτούνται από κρατικά χρήματα, άρα λοιπόν είναι πολιτική απόφαση καθαρά,
και νομίζω ότι κανένας, και θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και για εθνικούς λόγους, επαναλαμβάνω, για εθνικούς λόγους, δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιος και πολύ περισσότερο ο καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου, που η έδρα του την οφείλει καθαρά για εθνικούς λόγους, να αρνηθεί σε μια περιοχή όπως είναι το Σουφλί, που έχει εξαιρεθεί μέχρι τώρα από οποιοδήποτε πανεπιστημιακό τμήμα, γιατί θα πρέπει να μας πούνε γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε τη δασολογία και έγινε στην Καλίτσα ή στην Ορεστιάδα ή κάπου αλλού. Έχει και πολλά άλλα πανεπιστημιακά τμήματα. Αυτά πώς γίνονται και σε εμάς ζητάνε τόσες τυπικότητες και τέτοια, αν θέλετε, εκλογίες και υποστηρίγματα. Άρα λοιπόν να ξεχάσουν τις δικαιολογίες, θα πρέπει να πάρουν θέση και οι βουλευτές. Νομίζω ότι ούτε ο Δήμαρχος έχει τρελαθεί, αλλά ούτε και συμβεσμιοτάτη ή ο πρόεδρος της ΠΕΤ και πολλοί άλλοι που πραγματικά στέκονται δίπλα στο Σουφλί και αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος, γιατί έχουν γίνει πολλά λοκέτα εκεί, έχουν μπει πολλά λοκέτα. Θα πρέπει να φέρουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία και να σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Η περιοχή είναι ευαίσθητη, νευραλγική και οποιαδήποτε δικαιολογία είναι αστεία και δεν έχει καμία βάση επιχειρηματικότητας. Είναι απλώς μια συνεχιζόμενη άρνηση προς τις ακριτικές περιοχές για υποστήριξη ή μια έλλειψη εθνικής πολιτικής που πρέπει να γίνει για τη Θράκη. Δήμαρχε, έμαθα ότι το Σουφλί πριν πολλά χρόνια, στο ύψος του Σουφλίου υπήρχε η μοναδική γέφυρα που συνέδεε Ελλάδα και Τουρκία. Ήταν ο μοναδικός τελωνιακός σταθμός κάποτε, δεν ξέρω πότε. Τώρα έχουμε δύο σταθμούς σε κήπους και καστανιές, τα οποία πλέον μπλοκάρουν και πνίγονται όταν υπάρχει έντονο φορτίο, κυκλοφοριακό φορτίο, όταν γίνονται ουρές χιλιόμετρων. Ξανασυζητάτε την περίπτωση μιας διόδου που θα συνδέει το Σουφλί με την απέναντι όχθη του Ζουν και Πρού? Νομίζω ότι το καταθέσαμε και στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης και νομίζω ότι έγινε και ερωτήματα από κάποια κόμματα, πολιτικά κόμματα, τα οποία τα μετέφεραν καθαρά θέση, διότι πραγματικά στα υπάρχοντα τελωνία υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα εξυπηρέτησης και επιβάλλεται και στο μέσο του νομού ένα σύγχρονο τελωνίο, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει και θα δώσει άλλη πνοή αλλά και άλλη κινητικότητα να γίνει στο ύψος του Σουβλίου. Πολύ σωστές πληροφορίες έχετε. Πράγματι υπήρχε τελωνίο και από την αντίθετη πλευρά, από την απέναντι πλευρά αν θέλετε, της Τουρκίας ο συνάδελφος Δήμαρχος Σούμασου έχει υποβάλει και αυτό το αντίστοιχο αίτημα να γίνει πλέον ένα τελωνίο στο ύψος ακριβώς του Σουφλίου. Επιβάλλεται να γίνει ένα σύγχρονο και άνετο. Βλέπουμε τριτοκοσμικές εικόνες. Είναι πολύ εύκολα να κατασκευάσεις ένα καινούριο τελωνίο παρά να επισκευάζεις. Εγώ υπηρέτησα σαν διοικητής, αν θέλετε, σε εκείνο το τελωνίο των κήπων. Θυμάμαι τόσες υποσχέσεις, τόσες φορές που μας είπανε για εξυγχρονισμό. Δυστυχώς έμεναν στα λόγια. Η κατάσταση είναι τραγική ακόμα. Βλέπουμε ή μάλλον απορούμε πολλές φορές που είναι, ποια είναι η Ευρώπη και ποια είναι η Ασία, σε ποια κατεύθυνση είμαστε. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Σήμερα βέβαια πριν λίγο μικρό χρονικό διάστημα ήρθε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, ο οποίος είναι αποτελεσματικός, θα έλεγα, από αυτά που γνωρίζω και που έχουμε συνεργαστεί μέχρι τώρα και προσπαθεί σε ό,τι πει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ο απαιτούμενος εξυγχρονισμός των τελωνίων των κήπων και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε στο κέντρο του νομού. Απέχουμε 500 μέτρα. Τα χρήματα υποδομής σχεδόν υπάρχει. Δίπλα μας περνάει το εθνικό δίκτυο. Η απόσταση είναι πολύ μικρή. Τα χρήματα τα οποία θα απαιτηθούν για τη δημιουργία αυτού του τελωνίου θα είναι πολύ ελάχιστα. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει και μια γέφυρα, Δημαρχέ. Πώς? Πρέπει να γίνει και μια γέφυρα. Ασφαλώς η γέφυρα θα γίνει. Εδώ ξοδεύονται για τους φράκτες, κύριε Παπαδόπουλο, εκατοντάδες εκατομμύρια και επεκτείνονται. Τι είναι για κάτι αναπτυξιακό? Αυτά για ένα κράτος δεν είναι τίποτα.
θα έχει απόσβεση κεφαλαίων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πλέον θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι από δίπλα μας έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει και εμπορικότητα και βιομηχανία και βιοτεχνία, αλλά πολύ περισσότερο είναι και η Ασία. Θα πρέπει να γίνουμε πύλη εδώ της Ευρώπης πραγματικά και να αντιλαμβάνονται τη διαφορά, όχι να τρεπόμαστε να παρουσιάζουμε και όταν πηγαίνουμε στην Τουρκία να λέμε ότι τα τελωνία τους είναι τόσο σύγχρονα, τόσο άνετα και τόσο αποτελεσματικά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν τα αντίστοιχα και στην Ελλάδα. Μετά από την είσοδο της Βουλγαρίας στην Σέγγεν, σιγά σιγά τα σύνορα ή αν θέλετε τελωνιακοί σταθμοί θα υπολειτουργούν, διότι δεν υφίσταται λόγος, θα είναι ελεύθερη διακίνηση. Οπότε λοιπόν στην Τουρκία επιβάλλεται να δημιουργήσουμε τρεις πύλες οι οποίες θα είναι σύγχρονες και θα εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο όλο το κοινό το οποίο θα μεταβαίνει ή θα έρχεται τεχνικά, στην Ελλάδα. Και βλέπετε ότι ο τουρισμός έχει ανέβει, κύριε Παπαδόπουλε, σε υψηλά επίπεδα και θα πρέπει όπως ανάμεσα σε αυτό, στην κατασκευή αυτής της γέφυρας και το τελωνείο, θα πρέπει να είναι και η ελεύθερη βίζα, η 48ωρη, την οποία και αυτή την έχω καταθέσει την πρόταση στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Τεχνικά, πού μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο έργο μιας γέφυρας? Το ύψος του Σουφλίου, νοτιότερα, βορειότερα? Πού το βλέπετε? Νομίζω ότι εκεί που ήταν παλιότερα, οι παλιότεροι, αν θέλετε, μας έδειχναν τον δρόμο. Είναι ανάμεσα Σουφλίου και Κορνοφωλιά που μπορεί να σταθεί μια ιστορική γέφυρα. Οπότε το τελωνείο μπορεί να γίνει άνετα, αλλά είναι ένα θέμα και των επιστημόνων και αυτών οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για να καθορίσουν επακριβώς το σημείο το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί η γέφυρα και να εξυπηρετεί. Θέλουμε έργα ουσίας, έργα τα οποία θα φέρουν την ελπίδα, την αισιοδοξία, θα έχει εμπορικότητα, θα έχει συνάλλαγμα, αλλά και θα μας φέρει με κόσμο. Τα βλέπετε στα ξενοδοχεία, πόσα ελληνικά οχήματα έχουμε από την Αθήνα και πόσα είναι από την Βουλγαρία, Ρουμανία, από την Τουρκία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το Σουφλί το προβάλλει συνεχώς. Εμείς παντού όπου και να πάμε είμαστε γνωστοί. Στην Ελλάδα θα συνεχίσουμε να είμαστε η παραμεθόρια περιοχή. Είμαστε το κέντρο των Βαλκανίων, έχουμε απεριόριστες δυνατότητες, έχουμε μεγάλη δύναμη οικονομική, αναπτυξιακή, αρκεί να πιστέψουμε στις δυνάμεις, να προβάλλουμε αυτές τις θέσεις και νομίζω ότι το μέλλον της Θράκης θα είναι πολύ δυνατό, όμορφο και αποτελεσματικό. Δήμαρχε, όντως μια σύνδεση στο ύψος του Σουφλίου με την Τουρκία είναι ένα δίκαιο αίτημα προφανώς και έχει βέβαιη αναπτυξιακή προοπτική. Μακάρι να εισακουστούν τα αιτήματά σας αυτά και να αρχίσουν γρήγορα οι συζητήσεις για μια τέτοια πιθανότητα και συνεργασία με την Τουρκία φυσικά που θα φέρει τη σύνδεση. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο, που μας δίνετε τη δυνατότητα να βάλουμε τις βάσεις τέτοιων θέσεων, απόψεων, διεκδικήσεων που θα έχουν αποτέλεσμα όχι μόνο για την περιοχή του Δήμου Σουφλίου, αλλά και γενικότερα για το νομό μας και για τη Θράκη. Σας ευχαριστώ.